Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς φτιάχνω εγώ τις τηγανιτές χοιρινές μπριζόλες. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Θέλουμε 4 μπριζόλες, το παϊδάκι που λέμε, ένα λεμόνι το χυμό του, ένα ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί, αλάτι, πιπέρι, πάπρικα, ρίγανη και 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Πάμε να το φτιάξουμε. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε παίρνοντας τις μπριζόλες, τις οποίες έχουμε σε θερμοκρασία δωματίου και τις μαρινάρουμε. Θα ρίξουμε λίγο αλάτι. Θα ρίξουμε πιπέρι. Θα ρίξουμε την πάπρικα τη γλυκιά. Και θα ρίξουμε και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε να πάει παντού. Αυτή είναι μια πολύ απλή μαρινάδα. Αν μπορείτε να την αφήσετε, να αφήσετε τις μπριζόλες σας για μία ώρα έτσι, είναι καλό. Αν δεν μπορείτε, πάμε να μεταφερθούμε στο τηγάνι μας. Ερχόμαστε στην κουζίνα μας, παίρνουμε ένα μεγάλο τηγάνι που να έχει καπάκι, το βάζουμε να κάψει και βάζουμε μέσα τις μπριζόλες μας. Βάζουμε τη φωτιά μας να είναι μέτρια. Αν είναι μέχρι το 9, βάλτε το στο 6-7. Και αφού τις βάλουμε μέσα, θα τις σκεπάσουμε με το καπάκι. Και θα περιμένουμε. Μετά από 5 λεπτά, θα δείτε και αφού είναι καπακωμένες, ότι έχουν αρχίσει και βγάζουν υγρά. Οπότε θα τις πάρετε και θα τις γυρίσετε. Θα τις ξανακλείσουμε με το καπάκι και θα τις αφήσουμε έτσι μέχρι να πιούνε τα υγρά τους. Δεν χρειάζεται να τις γυρνάτε συνέχεια. Άλλη μια φορά αντί να τις ξαναγυρίσετε. Μέχρι να πιούνε τα υγρά τους. Και αφού ξαναγυρίσετε πάλι τις μπριζόλες σας, θα δείτε ότι βγάζουν υγρά. Οπότε θα ανοίξετε το καπάκι και θα τις αφήσετε να βράσουν έτσι με ανοιχτό καπάκι για να πιούνε αυτά τα υγρά. Και όμως βλέπετε και αφού πιούν το ζουμάκι τους και μείνουν με το λάδι, παίρνουν και ένα ωραίο χρωματάκι τις μπριζόλες μας. Θα ρίξουμε τώρα το ένα ποτήρι λευκό κρασί. Θα τις αφήσουμε για 2 λεπτά να πάρουν βράση από αυτή την πλευρά και θα τις γυρίσουμε πάλι και από την άλλη πλευρά. Και αφού φύγει το αλκοόλ που ρίξαμε μέσα, θα τις αφήσουμε να πάρουν και ένα ωραίο χρώμα στις μπριζόλες μας. Ανάλογα με το πόσο λεμόνι θέλετε να ρίξετε, μπορείτε να ρίξετε. Παραπάνω από ένα λεμόνι δεν νομίζω να χρειάζεται χυμός. Οι μπριζόλες πρέπει να είναι το μυστικό τους για να είναι ωραίες. Παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα του κρέατος που χρησιμοποιείτε. Να πάρετε ένα καλό χοιρινό. Και τώρα την αφήνετε όσο χρώμα εσείς θέλετε να πάρει. Αν θέλετε να πάρει και άλλο χρώμα ή αν δεν θέλετε. Για μένα είναι έτοιμες. Κλείνουμε την κουζίνα μας και ρίχνουμε και ρίγανη. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να ρίξετε είναι η ρίγανη. Είναι έτοιμες, οπότε μπορείτε και να τις σερβίρετε. Εγώ να σας σερβίρω μία. Μπορείτε να τις συνοδεύσετε με πιλάφι, με πατάτες τηγανιτές που λατρεύουν τα παιδιά, με ό,τι εσείς θέλετε. Αυτές είναι, έτσι τις φτιάχνω, γίνονται σχετικά γρήγορα. Τα ακριβή υλικά βρίσκονται στην περιγραφή και στα σχόλια του βίντεο. Και αν τη φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!